η πορεία του στο χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου Λαμπρί, Μου είναι αδύνατο να φανταστώ τον εαυτό μου σε μια αδράνεια, συνήθιζε να λέει και έφυγε όντα δραστήριο στο σανίδι. Ο σπουδαίο δηλαδή τη ηθοποιό Γιάννη Βόγλη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο ενώ είχε υποβληθεί σε τρει χειρουργικέ επεμβάσει μέσα σε μήνε. Ο Γιάννης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1937 και σπούδασε στη δραματική σχολή του Πέλου Καστέλη. Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο έγινε στη θεατρική παράσταση Η Άνοδος του Αρτούρο το 1961 σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κούν. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο στην ταινία Η Υπερήφανη. Έγινε γνωστό από την ταινία Κορίτσια στον ήλιο το 1968, ενώ σημαντική ερμηνεία του υπήρξε στην ταινία Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο του Βασίλη Γεωργιάδη. Στάσου, Μίγδαλα! Στάσου! Ο Γιάννη Βόγλη αγαπούσε πολύ την Κύπρο και είχε ιδιαίτερε σχέσει με τον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα. Πρωταγωνίστησε στην πρώτη τηλεοπτική σειρά του Σίγμα, Ακτή Ονείρων, και λίγα χρόνια αργότερα στην τηλεοπτική σειρά Σε Φόντο Κόκκινο του Δημήτρη Τοκαρή. Αφήνει πίσω του πλούσια παρακαταθήκη στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Κύπροι και Ελλαδίτες ηθοποιοί εκφράζουν τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του αγαπημένου ηθοποιού.